Ποια χαρακτηριστικά, Ισίδωρε, καλησπέρα, είμαι η Αφροδίτη. Γεια σας. Γεια σου. Ενικό. Γεια σου, Αφροδίτη. Θέλω να σε συγχαρώ ως μητέρα, ως γυναίκα και ως πολίτης που βρήκες τη δύναμη και αν και 18 χρόνια δεν αντιμετώπισες τους δαίμονές σου και όσους ποδοπάτησαν την ψυχή σου να το κάνεις μετά τα 18, αυτό το ξεχωρίζουμε. Θέλω όμως πια να μου διευκρινίσεις ποια είναι αυτά τα στοιχεία, γιατί με έχεις λίγο μπερδέψει, του ψευτόμαγκα, γιατί όποιος φέρει τα στοιχεία φέρει και την ιδιότητα, κατά τη γνώμη μου. Ποια είναι τα στοιχεία του ψευτόμαγκα που εντόπισες σε κάποιον από τους συγκατοίκους σου, τον Παναγιώτη, κάποιον άλλο? Μπορείς αυτά να μας τα πεις για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί. Ναι, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που όχι ο Παναγιώτης, ο ψευτόμαγκας. Ποιος Εγώ είναι. Θέλω να μου πεις τα στοιχεία, όχι θεωρητικά τι είναι ψευτόμαγκας, ας το λεξικό. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις συγκεκριμένα για τον Παναγιώτη. Για τον Παναγιώτη, γιατί χρησιμοποίησες έναν όρο, όταν μπήκες μέσα στο σπίτι, κάπως λίγο το γύρισες. Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν στοιχεία που χρεώνεις τον Παναγιώτη και που. Ήσουν υπερβολικός. Λοιπόν, τι έκρινα. Εγώ έκρινα ότι ο Παναγιώτης έκρινε χωρίς να ακούσει. Και ακόμα και τις φορές που άκουγε, εξακολουθούσε να κρίνει και να είναι σαν να μην ακούει. Ποιον? Σε μία συζήτηση, ας πούμε, που είχαν με την Αγγελίτα. Δηλαδή, έκρινε πολύ γρήγορα την προσπάθειά μου ως μηδαμινή στο αγώνισμα ενώ που είχαμε στην πρεμιέρα, τη στιγμή που εγώ ως Ισίδωρος είχα προσπαθήσει. Μπορεί να μην έχω τη σωματική δύναμη του Παναγιώτη. Μαζί σου είμαστε, Ισίδωρε, σε καταλαβαίνουμε. Και στο φινάλε να πούμε και κάτι. Αυτός ήταν ο ρόλος που το ανέθεσε ο Big Brother. Ο Ισίδωρος είδε αυτά που είδε και έκρινε αυτά που έκρινε. Να πω κάτι, να πάρω κι εγώ το λόγο και να καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου τον Ισίδωρο, αλλά και όλα τα παιδιά μας στο σπίτι, να καταλάβουμε αυτό το οποίο πιο πολύ σε πείραξε, όπως προκύπτει αυτό που είπες μόλις στην Αφροδίτη, Ισίδωρο, είναι ότι η στάση του Παναγιώτη απέναντι στη δική σου, περίπτωση ήταν που σε ενόχλησε, ή και άλλα πράγματα τα οποία είδες και ήταν αχρηστικά απέναντι σε άλλους. Γιατί αυτό το οποίο μόλις επισήμανες σχετίζεται μόνο με τη δική σου τελικά, έτσι, το τελικό αποτέλεσμα από το αγώνισμα. Σωστά. Γεια σας, κυρία Μαλέσκου. Καλώς ήρθατε. Ιωάννα, βρε. Θα μας αποτρελάνει. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Πλάκα, ο στόχος μου είναι να σας εξηγήσω περισσότερο. Ωραία. Αυτά που θέλω. Δεν ολοκλήρωσα όμως πριν στην Αφροδίτη. Mm-hmm. Άρχισα με αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτό εγώ το είδα εκ των υστέρων. Το είδα πολύ αργότερα, δηλαδή. Πρώτα είχα κρίνει αυτά που με είχαν ενοχλήσει. Δηλαδή έκρινα ότι ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος με αρχηγικές, που δεν είναι κακό το να έχεις αρχηγικές τάσεις. Κακό για μένα φάνηκε στα μάτια μου το ότι καπελώνω τον αρχηγό. Δηλαδή θέλω τόσο πολύ να είμαι κάτι που επειδή δεν τα κατάφερα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ας πούμε, να γίνει αρχηγός, πατάω πάνω στον αρχηγό. Δηλαδή, εμένα δεν μου άρεσε αυτή η κατάχρηση και η επίδειξη, αν το θέλετε, ισχύει. Ωραία, εκείνο ο Παναγιώτης, περίμενε, να γιατί είσαι ικανός να μας μιλάς μέχρι τις 12 και να πάμε κατευθείαν στην ανακοίνωση. Θέλω να πω μόνο κάτι. Εγώ, Ισίδωρε, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά που ακούσαμε, θέλω να σου πω ένα μπράβο, γιατί θέλει περίσσια θάρρους να βγεις δημόσια και να πεις ευθέως τη γνώμη που έχει σηματίσει ναι, για ναι. κάθε συμπαίκτη σου, έτσι. Ένα μπράβο από μένα, γιατί ξέρεις κάτι, αυτό δείχνει ότι δεν έχεις μπει στο σπίτι με δεν στρατηγική δεν να γίνεις αρεστό σε όλους. Συγχαρητήρια και πάμε λοιπόν στον Παναγιώτη. Εσύ το είπες, μπράβο. Που σίγουρα δεν του άρεσαν αυτά που άκουσε από τον Ισίδωρο. Παναγιώτη μου. Σίγουρα δεν μου άρεσανε. Σίγουρα δεν το περίμενα. Σίγουρα με το που ξεκίνησε να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα όπως ψευτόμαγκες. Ειδικά όταν είπε και αυτό για το μικρόφωνο, ήμουν σίγουρος ότι ήμουν εγώ. 100%. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Ισίδωρος για το ότι καπέλωσα την αρχηγό μας, η αλήθεια είναι πως ναι, έχω ηγετικές τάσεις. Έχω ηγετικές τάσεις. Δεν είναι κακό. Ποτέ δεν είπα ότι είναι κακό, γιατί θεωρώ ότι. Αρκεί να γίνεται με μέτρο. Και να υπάρχει ικανότητα πίσω από αυτό. Προφανώς. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Είμαι loud γενικά σαν άνθρωπος. Και ποτέ τη Σίλια δεν γύρισα να την καπακώσω.
Ποτέ. Όσες φορές έγινε, κατευθείαν στα καπάκια γύρισα και της είπα «Συγγνώμη, σε καπέλωσα», άπειρες φορές το έχω πει και πάντα, πάντα σεβόμουνα την άποψή της, τη γνώμη της, τον δυναμισμό της και τον επικροτώ κάθε μέρα. Και ειλικρινά, δεν έχω θέμα που βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Έχω θέμα... Εντάξει, έχεις ένα ψηλό θέμα όπως θα είχαν όλοι. Θα σας πω. Είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Κάποιος έπρεπε να επιλεγεί. Δεν θα είχα θέμα με αυτό. Με ενόχλησαν οι λόγοι οι οποίοι θεώρησε ο Ισίδωρος ότι έπρεπε να μπω σε αυτή τη θέση. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ψευτόμαγκα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ως ψευτόμαγκα, γιατί εγώ σε όλη μου τη ζωή αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Ναι, έχεις βιώσει και εσύ bullying, μας το έχεις πει. Το έχουμε καταλάβει. Άλλωστε, ο Ισίδωρος, μετά το αποσαφήνισε, είπε ότι δεν πήγαινε σε σένα, αναφερόταν σε πράγματα που του είχαν συμβεί στο παρελθόν. Ισχύει αυτό που λέω ή δεν ισχύει, Ισίδωρε? Ισχύει. Πρώτα, στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν μου αρέσει. Και από εκεί και πέρα, επειδή κάποια, όπως σας είπα, αυτά τα χαρακτηριστικά εγώ τα εντόπισα στον Παναγιώτη, ανέφερα πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά που δεν μου άρεσαν στο πρόσωπο του Παναγιώτη. Οκ, πάμε. Εγώ είδα ένα πολύ όμορφο προσωπάκι τώρα να περνάει από το πλάνο. Παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Θα ήθελα να ρωτήσω μόνο τον Ισίδωρο ένα πράγμα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που εντόπισες ανάμεσα σε εμένα και σε ένα ψευτόμαγκα? Αυτό θα ήθελα να μου πεις. Με αυτό προσπαθώ και εγώ του πέρα από τι ηγετικέ τάσει. Κάτσε, θα βγει στον Παναγιώτη. Ναι, λοιπόν. Είναι το γεγονός ότι ένιωσα πως κρίνεις και κρίνεις απόλυτα χωρίς να ακούς. Μιλάς για την προσπάθειά σου. Μόνο γι' αυτό. Αυτό ήταν το κοινό το οποίο έβγαλες, ας πούμε, και με είπες ψευτομάγκα. Ήθελα να γυρίσω και να σου πω ότι όσο αφορά για την προσπάθειά σου, δεν θέλω να το πάρεις στραβά. Ήταν η εικόνα που είδα εκείνη τη στιγμή. Ήταν αυτό το πράγμα το οποίο εγώ, σαν Παναγιώτης, με την κρίση τη δικιά μου, αντίκρισα εκείνη τη στιγμή. Είδα έναν άνθρωπο, είδα δύο ανθρώπους βασικά, σε μία μάχη. Ο ένας έτρεχε και τα έδινε όλα, δεν μίλαγε σε κανέναν και ήταν άλλο έναν άνθρωπο ο οποίος... Παρακαλώ, συγγνώμη. Παναγιώτη, οκ, το έχουμε καταλάβει, έχουν υποθεί και πάλι αυτά.